Γεια σας, η αγωνιστική του Γκαζέτα είναι πάλι εδώ. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης, σήμερα καλεσμένος ο Παναγιώτης Ζαρδαριόφ. Γεια σας. Πριν περάσουμε στις τρεις κατηγορίες, μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία είναι η ενδεκάδα της αγωνιστικής. Παίζουμε πάντα 4-4-2 και ξεκινάμε με τον ενδοφύλακα. Όπου συμφωνείς μου το λες, όπου διαφωνείς επίσης. Και αποφάσισα να βάλω τον ενδοφύλακα τον Μπάρκα από τον Derby ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λογικό είναι. Πολύ ουσιαστική παρουσία του Μπάρκα στο Derby. Συνεχίζουμε με την τετράδα της άμυνας. Γιώχανσον από τον Παναθηναϊκό δεξιμπακ, Κέβιν από τον Πανετολικό αριστερό μπακ και δύο κεντρικοί αμυντικοί, Σταυρόπουλος και Βράνιες. Θα συμφωνήσω σίγουρα στα μπακ. Σίγουρα στο Βράνιες. Στο Σταυρόπουλο παίζεται λίγο εκεί. Συνεχίζουμε με τα χαφ. Ρος από τον Πανετολικό, Λιμιός από τον ΠΑΟΚ στις δύο πτέρυγες, Ζαχίτ και Ιγκλέσια στα δύο κεντρικά χαφ. Δεν πάει το μυαλό μου κάπου αλλού. Ο Ιγκλέσια το κέρδισε στο τέλος τη θέση του στην ενδεκάδα γιατί κερδίζει το πέναλτι ενώ ο Αστέρας παίζει με 10 στη Λαμία και αποφασίζει να το εκτελέσει ο ίδιος και ευστοχεί. Ήταν ο μόνος που έκανε το κάτι στον Αστέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Και οι δύο επιθετικοί είναι από το ίδιο παιχνίδι, Σκονταξάν Θιόφι και ο Φιγκεϊρέδο και ο Φωσέ. Είναι από δύο γκολ. Ουσιαστικά ήτανε, δεν ήταν Ξάνθι Όφη, ήταν Φιγκεϊρέδο Φωσέ. Ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις τίποτα εκεί. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Επιλέγουμε μαζί ποια είναι η στιγμή της αγωνιστικής. Πρώτη φωτογραφία από το ματς Πανιώνιος Ατρόμητος. Έχω βάλει το Σταυρόπουλο να πανηγυρίζει μαζί με τον Κόρμπο. Γιατί τη βάζω αυτή τη φωτογραφία, δεν είναι κάποια ιδιαίτερη στιγμή, αλλά είναι μετά από 8 σερίδες ο Πανιώνιος και επιτέλους παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη για αυτόν. Και με μεταγραφές οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας. Ο Πανιώνιος είναι σε ένα καταδικασμένος, αλλά ποτέ δεν μπορεί να το ξεγράψει. Δεύτερη φωτογραφία, Derby ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μπορεί να μην είχαμε γκολ, μπορεί να μην είχαμε σπουδαία δράση, αλλά είχαμε πάλι μια ωραία στιγμή. Η Μυρτό και η Τόνια στην είσοδο των ομάδων. Είχε γίνει και στο Καραϊσκάκι, γίνεται ξανά στο ΆΚΑ. Ανταπόδοση φιλοξενία στην ουσία. Κινήσεις που μας λείπουν πάρα πολύ. Για κάποιους είναι αυτονόητα, για εμάς στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι. Τρίτη φωτογραφία και στιγμή. Ουσιαστικά είναι μια σειρά από στιγμές που καταλήγουμε σε αυτήν. Είναι Λάρισα Παναθηναϊκός. Ο διαιτητής Βρέσκας δείχνει το σημείο του πέναλτι. Το έδειξε τρεις φορές το σημείο του πέναλτι. Αλλά το βάζω ως στιγμή γιατί και τις τρεις φορές είχε δίκιο και χωρίς τη βοήθεια του VAR. Ειδικά στην Ελλάδα, το να έχουμε τρεις αποφάσεις, τρία πέναλτι, τρεις σωστές υποδείξεις πέναλτι χωρίς VAR, ούτε στην Premier League πλέον νομίζω. Οπότε στιγμή της αγωνιστικής από τις τρεις. Σίγουρα η Μυρτό με την Τόνια. Οτιδήποτε δηλαδή συμβαίνει με τους αγωνιστικούς χώρους. Είναι εκεί. Μικρότερο μένει από εκεί, αυτό. Μένει εκεί, σε τέσσερις γράμμες. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Επέλεξε αυτή την εβδομάδα τον Ρώσα από τον Πανετολικό. Πετυχαίνει δύο γκολ. Είναι και τα δύο τέρματα του Πανετολικού στην νίκη επί του Άρη. Μια πολύ σημαντική νίκη για τον Πανετολικό που παλεύει να σωθεί κατηγορία. Και έχει βάλει και ένα υπέροχο γκολ το οποίο παρεμπιπτόντως μπορείτε να το ψηφίσετε στο Nivea Men Best Goal στο site της Super League. Και χάρισε τρεις βαθμούς στην ομάδα του Αγρινίου. Όποιος είναι στη θέση σου, αυτό θα έκανε νομίζω. Οπότε. Έπαιζε μόνος απόλυτα. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα μπαίνετε στο site του Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.